Οι ανάγκες των ασθενών, η μόνιμη και σταθερή δουλειά των υγειονομικών για αυτούς αποτελεί κόστος. Φτάνει πια! Ως εδώ! Εμείς λέμε ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, αλλά κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται σε όλους ισότιμα και δωρεάν. Διεκδικούμε την άμεση στελέχωση του νοσοκομείου του Μεσολογγίου, του νοσοκομείου του Αγρινίου, των κέντρων υγείας του νομού μας, την αποφασιστική ενίσχυσή τους, ώστε να λειτουργούν με εύρυθμα και με ασφάλεια. Η σημερινή μας συγκέντρωση είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι όταν παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, μπορούμε να επιβάλλουμε τα δίκαια εκδικήματά μας. Καλούς αγώνες! Οι ελλείψεις είναι αδιαφυσβήτητα παρούσες. Ξοδεύεται πακτολός χρημάτων για το οτιδήποτε. Αλλά για να καλύψουμε τις οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, αλλά και σε κάθε νοσοκομείο, δεν υπάρχουν λεφτά. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Κάθε χρόνο σταθερά μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση και αυτό που κρατάει τις εισφορές είναι οι ιδιωτικές των ασθενών και των ασφαλιστικών ταμείων. Κάθε χρόνο είναι λιγότερο το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, σε σχέση με το προηγούμενο και δεν διαφαίνεται καμία διάθεση για προσλήψεις. Αυτό που φαίνεται σήμερα, αυτό που βλέπουμε από τις κινητοποιήσεις σε όλα τα νοσοκομεία, είναι ότι ο μόνος δρόμος είναι να πάρει ο λαός της κάθε πόλης, του κάθε νομού, της κάθε περιοχής, το ζήτημα της υγείας και της ζωής του στα χέρια του. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένας άλλος δρόμος. Το μόνο που φοβούνται, το μόνο που θα μπορέσει να βάλει εμπόδια, αυτό που έχουν δείξει οι μεγαλειώδεις αγώνες των υγειονομικών και μέσα στην πανδημία όταν προσπαθούσαν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου και όλα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι εκεί που υπάρχει μαζική αποφασιστική διεκδίκηση, μόνο τότε μπορεί να μπει εμπόδιο και μόνο τότε μπορεί να βάλει τις βάσεις για να διεκδικήσει αυτά που μπορούμε και δικαιούμαστε να έχουμε το 2023. Καλή συνέχεια στον αγώνα, γιατί θα είναι συνεχής και σκληρός.